Καλησπέρα κύριε Μηλιαράκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Και θέλαμε να μιλήσουμε για το κρασί. Μετά από το τέλος, όπως φαίνεται, σε αυτό τον περιβόητο ειδικό φόρο κατανάλωσης που είχε επιβληθεί και τώρα έχει κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή προκειμένου από 1η-1η της επόμενης χρονιάς να καταργηθεί. Ήρθε για να φύγει, αλλά τάραξε τα νερά, τάραξε τα κρασιά, κύριε Μηλιαράκη. Μας τάραξε όλους, ναι. Ναι, τελικά τι κέρδισε κάτι, εσείς τι αποκομίσατε από όλη αυτή τη διαδικασία? Ήταν ένα μέτρο ταλαιπωρίας, ένα μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Ενεγράφησαν κάποια έσοδα από αυτό το ειδικό φόρο κατανάλωσης στους προϋπολογισμούς των τριών τελευταίων ετών, αλλά αυτά που δεν γράφτηκαν ήταν όλα τα χρήματα τα οποία χάθηκαν και από το παρεμπόριο και από την μείωση της κατανάλωσης, από τις άλλες μεριές που δεν φαίνονται απαραίτητα με την πρώτη ματιά. Σαφώς και το κυριότερο για μένα νομίζω το γεγονός ότι δημιούργησε μια γενικότερη στρέβλωση στην αγορά του κρασιού, κινητοποίησε πάρα πολύ ενέργεια στα ηνοπία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλη την γραφειοκρατία την οποία ζητούσε αυτό το μέτρο, και μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό το πρόβλημα. Το καλό στο τέλος της μέρας είναι ότι κάπου καταλάβανε ότι πράγματι αυτό το οποίο λέγαμε εμείς από την πρώτη μέρα που είχε αρχίσει να συζητιέται το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης ήταν ότι θα κάνει περισσότερο κακό από ότι καλό, και στο τέλος μέρος το καταλάβανε, και από ό,τι φαίνεται από πρώτης πρώτου θα απεμπλακούμε από αυτό το βαρύδι. Ναι, βέβαια δεν ήταν, η αλήθεια είναι, πρωτοβουλία της κυβέρνησης να καταργήσει το φόρο, κύριε Μηλιαράκη, αλλά υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μη αναγκαιότητα επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, και προσπαθώντας ίσως να εξοραίσει τώρα αυτή την κατάσταση και η κυβέρνηση, το φέρνει ως τροπολογία. Κρίθηκε, ναι. Όσο το λέτε πολύ σωστά, κρίθηκε παράνομο από το Συμβούλιο της Επικρατείας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο είμαστε σε μία αναμονή για να αποφασίσουν ότι πρέπει να αποδώσουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν και στο κλάδο τελικά. Περιμένανε προφανώς μέχρι το τέλος του χρόνου για να ξεκινήσει το μη μέτρο αυτό από την 1η-1η, όπως λένε, και περιμένουμε την ψήφιση της τροπολογίας αυτής την ερχόμενη Τετάρτη. Περιμένουμε το ΦΕΚ το οποίο θα ακολουθήσει, διότι δεν σας κρύβω ότι όλοι στον κλάδο είμαστε σε αναμονή όλων των τεχνικών δεδομένων που δεν είναι τις ώρες να αναλύσουμε, αλλά που υπάρχουν για το τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα, γιατί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως το κρασί θα απεμπλακεί από αυτό το βάρος των 20 λεπτών το λίτρο αφενός, αφετέρου τα οποία θα μπορέσουν να, όπως είπα πριν, να κινητοποιήσουν την ενέργειά τους προς άλλες διαδικασίες πιο παραγωγικές και πιο αποδοτικές από ό,τι τη γραφειοκρατία την οποία έπρεπε να επιβαρυνθούμε. Στα πιο σοβαρά, έτσι, αν και τώρα είναι ένα θέμα βέβαια, αυτά τα χρήματα που εκκρεμούν, νομίζω ήταν γύρω στα 27 εκατομμύρια ευρώ, 28 εκατομμύρια ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό, από πού θα ακούσουμε ότι θα συγκεντρωθούν? Είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί δεν ξέρουμε και από πού μας έρχονται πια οι φόροι και όλα αυτά που πρέπει να πληρώσουμε. Τέλος πάντων, είμαστε λίγο πριν από τις γιορτές, κύριε Μηλιαράκη. Εσείς βέβαια ως συνοποιείς συνεχίζετε πάντα τη δουλειά σας έτσι όπως την ξέρετε. Συνήθως τέτοια εποχή για το λάδι μιλάμε περισσότερο. Αλλά μιας και είμαστε σε μια εορταστική περίοδο ή θα μπούμε τις επόμενες ημέρες, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο. Η κίνηση την περίοδο των εορτών σας αφορά ως συνοποιούς που έχετε μια μαζική παραγωγή, βέβαια από αυτήν την άποψη?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα σου πω ότι όντως συνήθως αυτή την περίοδο μιλάμε για το λάδι, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτή την περίοδο είναι και η περίοδος η οποία συνήθως βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα του τρίγου που μας πέρασε. Επομένως, έχουμε πράγματα να δούμε, να γνωρίσουμε, να ανακαλύψουμε, να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα, να δοκιμάσουμε την καινούρια σοδιά, αναφέρομαι στα λευκά και στα ροζέ κρασιά. Οπότε είναι μια περίοδος που έχει ενδιαφέρον από αυτή την άποψη. Οπωσδήποτε η περίοδος των εορτών είναι μια περίοδος όπου μας ενδιαφέρει και εμπορικά. Είναι μια περίοδος που καταναλώνεται κρασί και καταναλώνεται φιαλωμένο κρασί. Προσέχουμε περισσότερο και αυτά που τρώμε και αυτά που πίνουμε. Θέλουμε να έχουμε ό,τι καλύτερο γίνεται στο τραπέζι μας. Και από αυτή την άποψη και το κριτικό κρασί έχει τη θέση του. Αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην αγορά του Ηρακλείου ή στην αγορά της Κρήτης, αλλά θα έλεγα γενικότερα στην εθνική αγορά και στην αγορά δηλαδή της Αθήνας, που κακά τα ψέματα και εκεί πλέον το κριτικό κρασί έχει τη θέση του και που η αγορά αυτή είναι αρκετά μεγάλη για να μπορέσει να μας βοηθήσει στην απορρόφηση κάποιων ποσοτήτων. Επειδή εδώ τώρα ως νησί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, ακολουθούν αυτό το έθιμο και εινοποιούν από μόνοι τους, έτσι, οι ιδιώτες δηλαδή στα σπίτια τους. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν το δικό τους το κρασί. Εν τούτης υπάρχει ενδιαφέρον μέσα στο νησί για την αγορά εμφιαλωμένου. 100%. Mm-hmm. Δηλαδή το λέω χωρίς δεύτερη σκέψη. Έχουμε την παράδοση και τη συνήθεια, όπως είπατε, της χωρικής συνοποίησης και των δικών μας κρασιών και βαρελιών που έχουμε στο χωριό, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε μπει, που μπορώ να σας πω βέβαια ότι κάποια από αυτά είναι πολύ αξιόλογα και είναι πολύ ορθά, αν θέλετε, τουλάχιστον στην αρχή της ζωής τους. Στη συνέχεια είναι που τα πράγματα συνήθως χαλάνε, αλλά αν θέλετε αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι ο καταναλωτής και ο νέος καταναλωτής, και αυτό το βλέπω όπως το έχουμε πει και άλλες φορές και από τις εκθέσεις και από την ανταπόκριση που έχουμε από τον κόσμο σε αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες κατά καιρούς οργανώνονται, ενδιαφέρεται για το επώνυμο προϊόν, ενδιαφέρεται για το επώνυμο κρασί, ενδιαφέρεται για το κρασί το οποίο έχει ταυτότητα. Ενδιαφέρεται να καταναλώσει ένα κοτσιφάλι μαντιλάρι, για παράδειγμα, με ένα κόκκινο κρέας το οποίο είναι της περίοδου των εορτών. Ενδιαφέρεται να ξεκινήσει, για παράδειγμα, ένα τραπέζι με ένα βιβιανό ή με μια βιλάνα. Ψάχνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα πλέον πράγματα και πιο συνειδητά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και η άλλη μεριά του νομίσματος, αλλά θεωρώ ότι κάθε χρόνο και περισσότερο το ποσοστό του καταναλωτή, ο οποίος ψάχνει και το βλέπουμε και από τα ράφια των καταστημάτων που πουλάνε λιανική πλέον και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι πολύ πιο ενημερωμένα πλέον στην κάβα τους. Φαίνεται αυτό, διότι βλέπουμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ναι, και είναι και τώρα, επειδή θα γίνουν και τραπέζια, όλο και κάπου θα προσκληθούμε, είναι και ένα δώρο που ο κόσμος ξοδεύει κάποιο χρόνο για να το ψάξει. Δηλαδή δεν θα δωρήσει κάτι... Ναι, και εκτιμάται αντίστοιχα, θα σας έλεγα. Ναι. Και εκτιμάται αντίστοιχα. Δηλαδή ένα μπουκάλι κρασί το οποίο θα το πας δώρο σε ένα σπίτι που θα πας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα εκτιμηθεί και από τον... από αυτούς που φιλοξενεί αυτή τη βραδιά. Και είναι κάτι το οποίο, γύρω από το οποίο μπορεί να στηθεί και μια συζήτηση. Ξέρετε, το κρασί είναι το ποτό, να το πω, της παρέας. Δεν είναι το ποτό του μοναχικού. Είναι το ποτό της παρέας. Ναι. Όσον αφορά στην τιμή του καταναλωτή, υπάρχουν, όλοι το γνωρίζουμε, εντάξει, υπάρχουν διακυμάνσεις στις τιμές. Θεωρείτε ότι αυτές οι τιμές αντιπροσωπεύουν και το προϊόν ή πιστεύετε ότι είναι κάπως χαμηλότερες για να είναι και ελκυστικότερο το προϊόν στον καταναλωτή? Τα κρασιά και δει τα κριτικά κρασιά έχουν μια εξαιρετικά σχέση ποιότητας-τιμής. Πραγματικά δηλαδή παίρνεις πολύ καλό προϊόν για την τιμή την οποία πληρώνεις σε ένα ράφι.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι να προσέχουμε από πού αγοράζουμε το κρασί, να προσέχουμε και να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο σίγουροι ότι το κρασί αυτό έχει αποθηκευτεί, έχει τοποθετηθεί σωστά, δεν έχει χρονίσει πάρα πολύ στο ράφι σε κακές συνθήκες. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σε ένα ράφι όπου θα δείτε ένα μπουκάλι κρασί το οποίο είναι σκονισμένο. Αυτό θα σας έλεγα. Αν δούμε σκόνη. Ακριβώς. Έτσι. Ψάχνουμε τα σημεία που ξέρουμε ότι και ροή έχουν στην πόλη του εμφιαλωμένου και τα μαγαζιά τα οποία πλέον δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη σωστή παρουσίαση, στη σωστή συντήρηση του προϊόντος τους, και αυτά είναι αρκετά πλέον και στην πόλη μας και σε όλη την Κρήτη, και είναι νομίζω το πρώτο μας μέλημα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλες μας οι επιλογές είναι τέτοιες που θα μας δώσουν παραπάνω αξία από αυτό που το κυρώσουμε. Βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτές τις παρατηρήσεις. Καλό είναι να τις ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, ώστε και αυτό που αγοράζουμε να το ευχαριστηθούμε και να μην λυπηθούμε βέβαια και τα χρήματα που δώσαμε, γιατί δεν είναι εποχές τώρα, κύριε Μιλιαράκη, για άσκοπα έτσι έξοδα. Είναι πολύ ωραίο ότι συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια των ηνοποιών της Κρήτης και έχουμε και πάρα πολλά ηνοποιεία σε όλο το νησί που έχουν δει πάρα πολύ σοβαρά αυτήν την προσπάθεια. Τα μαθαίνουμε και από εσάς, από τις εκθέσεις που συμμετέχετε, από τις προσπάθειες, ότι το κρασί, το κρητικό προβάλλεται όσο το δυνατόν περισσότερο πια και γίνεται γνωστό και εκτός της χώρας, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, να μην το γνωρίζουμε μόνο εμείς, αλλά και στο εξωτερικό. Να ευχηθούμε αυτή η χρονιά να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο και για εσάς, για τον απολογισμό δηλαδή των ηνοποιών, και εμείς ως καταναλωτές να κάνουμε αυτές τις επιλογές που είναι οι καλύτερες σε σχέση με την ποιότητα και την τιμή που μας αναφέρατε και εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιλιαράκη, για αυτή τη συνομιλία. Να είναι αυτές οι επιλογές, να είναι συνειδητές οι επιλογές. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους και καλές γιορτές με ένα καλό μπουκάλι κρητικό κρασί. Και θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τον προγραμματισμό του 19, που δόξα τω Θεώ έχει αρκετά πράγματα για να στηρίξουμε το κρητικό αυτό προϊόν, όπως είπατε, και εντός και εκτός συνόρων. Βεβαίως, με χαρά θα τα πούμε. Και προσοχή, βέβαια, δεν συνδυάζουμε οδήγηση και κρασί. Ο ίνος εφραίνει την καρδία. Αλλά μέχρι εκεί, να περάσουμε ωραία στην παρέα. Σωστά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.